Είναι τα podcast του Nova Sports. Football Stories. Ιστορίες με την μπάλα στο χορτάρι. Από το παρόν, το παρελθόν και τα αποδητήρια με την ομάδα Nova Sports. Νόμιζα ότι θα το βάλει στο κινητό, όχι ότι θα το τραγουδήσει εσύ. Έχεις Αν και δίκιο, είσαι καλή φωτογραφία. Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι. Δεν αλλά... το σκέφτηκα. Πίστευα ότι θα κάνει πιο θεαματικό για... πάσιμο. Δεν είναι για ενθουσιασμό. Εντάξει, <laughs> 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 δεν έχει να κάνει αυτό. <laughs> <laughs> Όπω <laughs> έλεγε και μια ψυχή στο email που μα έστειλε, δεν θέλω δακρύβρεχτη ε, ομιλία, συνομιλία κτλ. <laughs> αλλά θα... θα βάλουμε τα κλάματα. Θα αναλύσουμε τα πάντα. <laughs> ναι. Χωρίς φόβο, και χωρί πάθο. Χωρί πάθο. Ε? Καθαρό μυαλό. Ε, βέβαια, πάνω απ' όλα. Και αφού ακόμα. Βασικά, αν δεν καταλάβετε θα μιλήσουμε για τη Manchester United. Καλησπέρα σε Ξεκινάω σας. από εκεί. Καλησπέρα σε <laughs> όλου. Λοιπόν. Ε, και θα αναλύσουμε το γιατί παραμένει στη θέση του. Ναι. Είναι περίεργο, θα έλεγα εγώ, αλλά οκ. Okay. Εμένα δεν με ενοχλεί, να ξέρει πάντω. Δεν είμαι από του ανθρώπου που θέλω να φύγει τώρα. Έχω πολλά το... άλλα προβλήματα. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό δεν είναι, θεωρώ, το μόνο πρόβλημα. Ο Τεχάγκα. Εγώ θα σου πω το. Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Από να, σου από είμαι... Είμαι να σου πω αυτό που με ενοχλεί. Από όπου θε είμαι. Είμαι διαβασμένο. Να σου πω αυτό που με ενοχλεί. Σε ενοχλεί, σένα προσωπικά. Επειδή προπονητέ δεν είμαστε. Επειδή δεν ξέρουμε Σίγουρα. τι μπορεί να συμβαίνει στο προπονητικό κέντρο. Επειδή δεν μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώ ποιο είναι το. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Λέω εγώ τώρα. Επειδή, επειδή, επειδή. Πολλά επειδή. Δεν μπορούμε, εννοείται, εμεί, εγώ και εσύ και οποιοδήποτε έξω από το χώρο να καταδικάσει τη δουλειά ενό ανθρώπου σε μια ομάδα. Όμω, αυτό που με ενοχλεί είναι οι δηλώσει του. Εμένα μου δείχνει ναι, έναν άνθρωπο πλέον ο, ο οποίο αρχίζει, όχι αρχίζει, ο οποίο δεν καταλαβαίνει αφενό τι γίνεται στο γήπεδο στα προηγούμενα 90 λεπτά. Γιατί περιγράφει άλλα παιχνίδια. Δεν περιγράφει αυτό που έχει δει, περιγράφει κάτι άλλο. Ή αυτό που νομίζει ότι έχει δει ή θεωρεί ότι αυτό που θα πει θα περάσει, που δεν γίνεται. Ε, και απ' την άλλη, αν θε, μικραίνει και την προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνεται, τη σοβαρότητα τη προσπάθεια, το ταβάνι τη προσπάθεια που θα έπρεπε να γίνεται για αυτό το σύλλογο. Δηλαδή, οκ, okay, εγώ δεν λέω ότι επειδή η United έκανε αυτή την αυτοκρατορία, θα πρέπει μια ζωή να είναι πρωταθλήτρια, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό στην Αγγλία. Ακριβώ. Δεν, δεν, γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να βάζει τόσο χαμηλά ταβάνια τώρα δεν μπορεί να λες ότι παίξαμε καλά και να, να περνά στο κέντρο τρει φορέ το μάτσο, α πούμε. Και να επειδή αμήνθηκε καλά με 10 παίκτε πίσω από την μπάλα, να λες ότι καλό ήμουνα. Και να είσαι United. Δηλαδή, ό,τι λέμε τώρα, προφανώ μπορεί να τα ακούσετε κάποια άλλη στιγμή. Λέγεται μετά το Porto United 3-3 και το Aston Villa United 0-0. Ναι, ναι. Για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάποιο μπορεί να τα ακούσει πολύ καιρό μετά. Ε, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λε, αλλά επειδή δεν ξέρουμε τα αποδητήρια, δεν ξέρουμε τη σχέση του με τους παίχτες, ε, που παρεμπιπτόντως το μου φαίνεται του, φαίνεται κακή. Ναι, οι δηλώσει του, αν ήταν κακές σχέσεις, πιστεύω ότι οι παίχτες θα τον είχαν τελειώσει τώρα. Μα ακριβώς, το ίδιο λέω. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει, θα τον είχαν τελειώσει. Ε, νομίζω ότι οι δηλώσει που κάνει πλέον, τις κάνει για να προστατεύσει το εγώ του, τη δουλειά του, δεν, και, για, και είναι αρκετέ οι δηλώσει του για να προστατεύσει και του παίχτε. Δηλαδή, όταν λέει με την πόρτα ότι έβγαλα στο ημίχρονο το Rashford γιατί κάνω rotation για να παίξουμε με την Aston Villa, εγώ δεν το δέχομαι. Είναι ο καλύτερο παίχτη εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο Γιατί τη United, όχι του αγώνα. Για τη United. Έχει βάλει γκολ, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και λε ότι βγάζει αυτό τον παίχτη γιατί έχει rotation και την Aston Villa. Όχι, δεν τον βγάζει. Τον βγάζει το 70 αν θε. Έτσι, είναι Α, καλά εκείνη την ώρα. Το, τον φοβάται η Πόρτο. Ε, τον έβγαλε προφανώ γιατί δεν δούλευε αμυντικά για μένα. Όσοι είδαν το match, μπορεί να έχουν άλλη άποψη, αλλά για μένα δεν καλύπτει τον ταλό το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ό,τι και να μου πει κανένα, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν θα πρέπει να πέσει στη United και δεν θα πρέπει να πέσει στη United αριστερό back. Αν θέλετε να τον βάλει ταλό, εγώ το δέχομαι. Αλλά αριστερό Πώς back δηλαδή. ξυμπακ back που είναι η θέση του. Α, okay. Yeah. Είναι ένα πολύ καλό αναπληρωματικό δεξιό μπακ. Αναπληρωματικό δεξιό ναι. μπακ. Το εξαιρετικός... έθεσε στη σωστή ναι, ναι. του βάση. Δεν είναι για να παίζει βασικό, δεν είναι για να παίζει βασικό σε λάθο θέση. Και δεν έχει και τη διάθεση αμυντικά για να παίξει τη θέση του. Okay. Συμφωνώ. Ε, από εκεί και πέρα, ο Τενχάγ χα... δεν θέλω να ακούω ότι έχει πάρει δύο τίτλου. Είναι αυτό που λες, ότι ρίχνει πολύ χαμηλά τον πύχη για μια τεράστια ομάδα. Μια από τι δύο ιστορικότερε στην Αγγλία. Έτσι. Ε, και. Επαναλαμβάνω, εγώ νομίζω ότι αρκετέ από τι δηλώσει του είναι για να προστατεύσει την... Ο... του παίχτε. Ε, που στο σύνολό του εγώ θα έδιωχνα ακόμα αρκετού. Δεν κάνουν αρκετοί από αυτού για να παίζουν σε αυτή την ομάδα. Και δεν θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα σε αυτή την ομάδα είναι ο Έρικ Hag. Είναι και θέμα παικτών και θέμα προπονητή σίγουρα, αλλά για εμένα όλο αυτό έχει αρχίσει από το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που παίρνει το κύπελο η United και η διοίκηση καθυστερεί τέσσερι εβδομάδε να πει ποιο είναι ο προπονητή. Λέει ότι συζητάει με άλλου προπονητέ. Ξεκάθαρα, το έχει πει η διοίκηση. Έτσι. Να, ναι. Και επειδή δεν τι κάνουν, μένει στον Τερχάκ. Εμένα αυτό από μόνο του. Ε, Στρατηγικό λάθο. Είναι τεράστιο λάθο γιατί δίνει τη δικαιολογία στου παίκτε ότι οκ. Okay, η διοίκηση μιλάει και με άλλου. Αν δεν είναι αυτό, θα έρθει κάποιο άλλο. Ή με το που παίρνει το κύπελο, λε αυτό είναι. Γιατί ω τιμούν τον τελικό του κυπέλου, τον έχει καταπιεί τον Γκουαρδιόλα. Δεν ακούγεται σωστό, αλλά αυτό έχει γίνει εκείνη την ημέρα. Mm -hmm. Ή λε την επόμενη μέρα αυτό είναι ο προπονητή μα, τελειώσαμε, ή δεν μιλά για τι συζητήσει με του υπόλοιπου προπονητέ, και μετά από τέσσερι εβδομάδε λε αυτό είναι ο προπονητή μα. Δεν αφήνει του παίχτε να έχουν δικαιολογία ότι κάποια στιγμή θα έρθει κάποιο άλλο. Γιατί αυτοί οι παίχτε, οι περισσότεροι μάλλον από αυτού, δεν είναι η πρώτη φορά που παίζουν 1,5 χρόνο καλή μπάλα και μετά τα παρατάνε μέχρι να έρθει ο επόμενο. Ναι. Αυτή η κατάκτηση του κυπέλου μπορεί να, να ευθύνεται και για μια παρατεταμένη ακόμα περίοδο που η ομάδα δεν είναι, δεν λέω να πάρει πρωτάθλημα, αλλά Υπάρχει δεν είναι ανταγωνιστική να ακριβώς δ, να είναι ανταγωνιστική στο, στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτή η κατάκτηση του κυπέλου, το 1-90 λεπτό, που όπω το είπε, ακριβώ έτσι είναι. 1-90 λεπτό ναι. είναι όμω. Ναι. Αλλά ένα δεν μάτς, μπορεί όμω από ένα ματ, ενώ έχουν προηγηθεί ναι. άλλα 35, 45, 55 και έχουν ακολουθήσει και άλλα 10, πώς έχουν ακολουθήσει 12 με όλε τι οργανώσει μέσα, να, να, σου δίνουν μια εικόνα ενό ανθρώπου, η οποία και ἐν προπονητή, ο οποίο μοιάζει να μην έχει μια σαφή κατεύθυνση στο κεφάλι του φιλοσοφία για το τι θέλει να παίξει. Ναι. Δέχομαι τα πάντα για αυτό που λες για το 1-90 λεπτό. Αλλά το 1 λεπτό δεν μου λέει κάτι. Όχι, το 1-90 λεπτό εγώ το λέω γιατί υπάρχουν παίχτε που στο τέλο τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Εγώ θα συμφωνήσω, το έχει πει ο Wayne Rooney. Mm. Και για να το λέει ο Wayne Rooney, κάτι θα ξέρει καλύτερα από εμά. Για εμένα λέει ο Wayne Rooney, υπάρχουν παίχτε που δεν θέλουν να παίξουν αυτή τη στιγμή. Δεν του ενδιαφέρει να παίξουν, είναι 8οι. Έπαιξαν στον τελικό όμω όλοι. Του Μα... Μετά την ήττα τη Μάντσε Ιουνάιρα από την. τελικό του κυπέλου ήταν όλοι άψογοι. Ακριβώ. Το βαράν που τα παράτησε δύο μήνε μετά το ποδόσφαιρο, στον τελικό κυπέλου είναι άψογο. Μετά το 0-3 από την Τότενα έχει βγει. Επειδή μίλησε για το Ρούνεϊ τώρα, έχει βγει ο Νέβιλ και έχει ναι. πει ότι αυτό, είπε τη λέξη disgusting, αυτό που συνέβαινε στα πρώτα 45 λεπτά. Οκ, okay, είναι ο Γκάρι Neville, έχει Όλη, λίγο okay. ακραίε απόψει. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τον Γκάρι Νέβιλ απλά Όχι, γιατί. Γιατί έχει καλέ σχέσει με τη διοίκηση. Ναι, και έχει προς... καλέ σχέσει και με παίκτε τα πολιτικά. Οκ. Okay. Ω προ Οπότε... την εικόνα τη United όμω δεν είναι πολύ μακριά. Και όχι επειδή όχι, έχανε. Δεν, δεν λέω ότι είναι καλή εικόνα. Και όχι, Παλή επειδή... Μόνο, απλά... Όχι επειδή έχανε το παιχνίδι. Δεν θα, δεν ακούσει ποτέ για παράδειγμα τον Γκάρι Neville να λέει κάτι κακό για τον Ράσφορντ. Που για μένα αξίζει ο Ράσφορντ να πει πολλά άσχημα πράγματα. Ε, για μένα όχι δεν πρέπει. Φέτος, να... Γιατί φέτο για μένα είναι καλός. να παίζει τον τελευταίο 1,5 χρόνο βασικό όπω και ο Για μένα φέτο είναι οκ. Ο Ράσουρ δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά σε σχέση με πέρσι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλύτερο. Αλλά okay. Okay. δεν θα ακούσει κάτι κακό. Είναι όμω ε, μία εικόνα, γιατί γι' αυτό το έθεσα το θέμα του, το συγκεκριμένο, των δηλώσεων του, του Νέβιλ. Ε, δεν μίλησε για το γεγονό ότι τακτικά έκανε αυτό το λάθο ή δεν έγινε κάτι σωστά ή στην άμυνα είχαμε προβλήματα, στην επίθεση είχαμε προβλήματα. Έλεγε ότι σου δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν προσπαθεί. Ναι, όταν παίζει άμυνα αυτό, δεν λοιπόν, προσπαθεί. Έχει, εγώ, έχει να κάνει με συμφωνώ. ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η προσπάθεια είναι θέμα διάθεσης. Δεν είναι, δηλαδή, η άμυνα είναι ναι. πολύ θέμα ε, διάθεσης. Ενέργεια, πάθος, διάθεση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι Άρα λοιπόν από εκεί, εκεί είναι μια διαφορετική κουβέντα. Από αυτό που λέμε φιλοσοφία του προμποντή. Για να πάμε και εκεί πέρα. Φέτος η United ναι. έχει βάλει πέντε γκολ. Ναι. Η έχει τη δεύτερη χειρότερη, χειρότερη Λόνει επίθεση στο πρωτάθλημα. Η Southampton. Η Southampton. Τέσσερα. Αλλά η Southampton. Είναι η Southampton. Είναι η Southampton και μπορώ να σου πω ότι παίζει και πιο στρωτά από το United. Και έβαλε δηλαδή, και δύο στην αν είχε και ένα ναι. center for. Δύο δεν έβαλε στην Arsenal, ένα. Ναι. Ένα. 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 Αν είχε ένα center for, θα έχει βάλει άλλα 5. Η, η Southampton. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα έχει. Δεν έχει ένα center for. Και φορ. έβαλε και μα γκολ. Αυτή η ομάδα λοιπόν δεν μπορεί να έχει με αυτού του παίχτε, όσο και αν λέμε ότι δεν κάνουν για το πρώτο United, να έχει πέντε γκολ στο πρωτάθλημα σε ναι. 7 αγωνιστικέ. Όχι. Θα έπρεπε να έχει παραπάνω. Δηλαδή έχει παραπάνω η Everton, η Ipswich. Ναι. Η Λέστερ που παίζει, όπω λέμε και με τον Γιώργο Σαμαράτη τα, τα βράδια τη Δευτέρα, δεν, δεν μπορεί να βλέπει τον Στιβ Κούπερ, α πούμε, γιατί σου λέει ρε φίλε, παίζουν αυτό επειδή το έχει ζήσει στην Αγγλία. Λε. Είναι τελείω διαφορετικό αυτό το πράγμα ότι πάμε να πάρουμε, να παίξουμε lines εκεί, γραμμέ, να στείλουμε την μπάλα πάνω, να τρέξει ο Σαντερφόρ, να τη σπάσει ναι, κάπου. Είναι, είναι για... αποτελεσματικό. Είναι, είναι αυτό αποτελεσματικό. το ποδόσφαιρο που ξέρουν αυτοί οι λίγοι προμονδί, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ξεχωρίσει πλέον στην Αγγλία και ναι. παίζουν κάτι άλλο. Αλλά. Οκ, okay, να παίζει αυτό. Να λέγω ότι παίζει αυτό και δεν είναι καλή. Λοιπόν, δεν έχει παίξει σε κανένα σημείο ο Eric Ten Hag αυτό που έπαιζε στον Άγιαξ, για παράδειγμα. Και αν λε σε ένα χρόνο δεν μπορεί να το παίξει. Σε δύο, σε σε θα έπρεπε να δείχνει κάτι. Σε τρία θα έπρεπε να το παίζει για μένα. Ακριβώ. Αλλά δεν παίζει κάτι. Δεν μπορεί να πει, λέει συνέχεια για το πλάνο και το πλάνο και το πλάνο. Εγώ δεν έχω δει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Φέτο η αλήθεια θα πω είναι ότι έχω δει πλάνο που πιέζει ψηλά. Είναι ανασταλτικά. Ναι, ναι. Ναι. Βλέπω κάτι να, Κάτι να έχει δουλευτεί και στο pressing ψηλά. Ε, η ομάδα να δείχνει ότι mm -hmm. κάτι κάνει. Yeah, κάτι yeah, yeah. έχει συζητηθεί, κάτι έχει δουλέψει και κάτι γίνεται. Αμυντικά έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα. Αλλά όταν περνάει η μπάλα από αυτό το pressing, αν φτάσει στο κέντρο πίσω από του κεντρικού, χαφ, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα χάο. Αν αυτή η ομάδα κληθεί να αμυνθεί στο πρώτο τρίτο του γηπέδου, είναι ένα χάο. Είναι ένα χάος που... το οποίο δημιουργείται από τον. για εμένα κυρίω από την αριστερή τη πλευρά, γιατί ο Νταλότ. Ε, και έχω ξεχάσει να σου το πω και αυτό για την εκπομπή Αν το, ε, το δείτε κάποια στιγμή, δείτε τον Νταλότ όταν παίρνει την μπάλα United σε πόσα δευτερόλεπτα πάει να παίξει μέσα αριστερά. Φεύγει από τη θέση του αριστερού μπακ και πάει το, να με, παίξει. Το δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πόσα δευτερόλεπτα είναι mm. εκεί και όταν χαθεί η μπάλα, πόση ώρα του παίρνει να παίξει μέσα Για στη να κερδίσει. Ακριβώ. Κάνει πάρα πολύ ώρα. Μα... Δεν ενδιαφέρεται. Προ... Πρόσεξε όμω. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι τρίκι που πάει να κάνει ο άλλο. Όταν βλέπει ένα παίκτη που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. αυτό Γιατί συνεχίζει και τον βάζει. Δεν έχει άλλον. Εγώ θα πω ότι το καλοκαίρι είχε στο Williams. Ο Μαλάσια είναι τραυματία. Ο Σο μπλέξαμε με τον. Δεν θα το χαρακτηρίσω το Southgate που τον έβαλε σε δύο παιχνίδια και τον χάσαμε για όλο τον χρόνο πάλι. Ναι. Τον έβαλε με το Ζόρι σε δύο παιχνίδια, τον πήρε τραυματία στο γύρο, τον έβαλε στον τελικό να μαρκάρει το Γιαμάλ. Δηλαδή. Βρέα γόρι μου. Βρέα γόρι μου και τον έχουμε χάσει για έξι μήνε. Ο Μαλάσια πιθανότατα είναι στο ρόστερ ακόμα και το καλοκαίρι διώχνει στο Williams. Ναι που είναι νεαρό το παιδί, έχει παίξει στη United και τα λοιπά. Δεν είναι ο καλύτερο αριστερό του Μπακτουκόλ. Όχι, δεν είναι. Αλλά ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει τη θέση, έστω. Ναι. Και μπορεί να ξεκουράσει και τον Ταλότ στην τελική. Όσο κάποια στιγμή να του δώσει μια ανάσα. Να πάρει και μια ανάσα ο Μαζράου ή να παίξει δεξιά ο Ταλότ. Κάπω να του και τον διώχνει. Είναι αποφάσει που σε παραξενεύουν, ναι, παιδί μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο πιο επικίνδυνο παίχτη τη United είναι ο Ράσφορντ. Αυτό, και αυτό όταν, βλέπω εγώ. Και όταν αυτό παίζει ο Γκαρνάτ. Δεν γίνεται να μην ξεκινάει. Και όταν παίζει ο Γκαρνάτ. Ναι, ο, ο Άματ, ο Διαλό, είναι καλό. Δεν παίξε. διαφωνώ εγώ. Ο Γκαρνάτσο είναι καλό παίκτη. Αλλά αυτή τη στιγμή ο πιο επικίνδυνο είναι ο Ράσολ. Και αυτό που σκοράρει μόνο. Έτσι, δεν έχω δει εγώ άλλο από του επιθετικού να σκοράρουν. Ο Χόιλουν έχει βάλει ένα γκολ. Και Καταλάβω. ο Ζήρξη που θα, θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα. Έχει ένα αλλά... Ένα γκολ ο Ζήρξη. Δηλαδή είχε ρε παιδί μου φάσα. Αν θυμηθεί τώρα τα μάτσα, Βρε, έχουν Του έχουν κάνει δύο-τρει επεμβάσει καλέ. Δηλαδή, δεν είναι, είναι και... καλό ο Ζήρξη. Ναι, πολύ καλό ο είναι. είναι και το μεταξύ είναι και, είναι και διαφορετικό από τον. Ναι, ε... το Από τον Μπορούν να παίξουν μαζί, εγώ πιστεύω. Κι εγώ. Εύκολα. Ε, γιατί υπάρχει και μια κουβέντα στην Αγγλία. Δηλαδή, το, ε, αν μπορούσε να ξεκινάγε αυτόν ή αυτόν, γιατί θα γυρίσει ο Χόιλουντ τώρα. το λέγανε πριν από 15 μέρε. Ποιο θα, ποιος θα παίξει βασικό, ποιο θα δώσει περισσότερα πράγματα. Θα μπορούσαν να παίξουν και δύο. Αν με άφηνε σε μένα προσωπικά, εγώ δεν θα έβαζα τον Μπρούνο Φερνάντε. Και θα, το... Και θα βάζα το ζήτημα του. Να το δοκιμάσω τουλάχιστον. Α. Γιατί προφανώ με τον Μπρούνο Φερνάντε δεν δουλεύει. Και δεν ξέρω αν θέλει και το παιδί πια να παίζει στη United. Έχει αποβληθεί σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχει. Σωστό είναι αυτό, ναι. Δεν ξέρω αν θέλει. Δέτε, δεν δε... μου δείχνει ότι του αρέσει αυτό που κάνει. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα ενδεχομένω να είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή σε αυτή την ομάδα δεν μου βγάζει την εντύπωση ότι θέλει να παίζει. Γουστάρει Ουστά, που παίζει. Ρε, ναι, μπορεί να μην γουστάρει mm -hmm. πλέον να παίξει. Δεν ξέρω. Ναι, Θα φανεί. Στα τελευταία τρία μάτια δεν έχει κοράρι. Βεβαίως. Με την τότε να μου χάθηκε η μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι... Εγώ δεν έχω ξαναδεί χειρότερο ημίχρονο από τη United. Να ε, δηλαδή... σου πω ότι δεν το είδα. Οπότε... Ε, έχω δει το γκολ στην. Τέτοια φάλασα. Και... Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τον Νταλότ, έχω δει τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Ναι. Εκτό από την κούρσα του Φαντεφέν που περνάει έναν όγκο τραπέζι. Καλά, 5, εντάξει, ναι, okay. ναι, ναι. ένα δεν βρέθηκε να τον κλωτσίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά, έγινε και με την Τβέντε. Δεν είναι περίεργο. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι. Ε, αλλά ο Νταλότ που είναι δίπλα στον Τζόνσον στην αρχή τη φάση και καταλήγει 15 μέτρα πίσω του και μετά ζητάει συγγνώμη, σηκώνει το χέρι, συγχαρητήρια, Νέμαγκα. Το ξέρουμε ότι φταίστηκε. Τι σηκώνει το χέρι. Ναι, ναι, ναι. Δεν, δεν, είναι. Υπάρχει... δεν υπάρχει αυτό. Τι ε... γίνεται αυτό. Ε... Δηλαδή είναι θέμα διάθεση. Δεν έχει σκοράρει η ομάδα στα τελευταία τρία. Να. Πέρα από αυτά που συμβαίνουν, ε... τα... τα τρελά που συμβαίνουν κάποιε φορέ στην άμυνα, που συνεχίζουν να συμβαίνουν καλά. πέρσι συνέβαιναν σε κάθε αγωνιστική στι πρώτε 15 αγωνιστικέ του πρωταθλήματο έτρωγε γκολ μέσα από τη μικρή περιοχή. Όχι απλά έτρωγε γκολ. Ναι. Ήταν όλα μέσα από τη... τη μικρή περιοχή, όχι τη μεγάλη περιοχή. Έχει και, και... και έναν τραυματοφύλακα ο οποίο νιώθει άνετα στη γραμμή του. Δεν νιωθεί άνετα να βγει παρά έξω. Και αυτό Οπότε ισχύει. Οπότε, ό,τι σέντρα γίνεται, αν γίνει στο ύψο τη μικρή περιοχή, δεν την τελειώνει ο Νάνα. Το φάγε. Θα πρέπει τα στόπερ να μπουν, να μπουν βαθιά, όπω έγινε με την Πόρτο για παράδειγμα. Θα πρέπει τα στόπερ να μπουν βαθιά για να διώξουν αυτή την μπάλα. Mm -hmm. Πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη στον τερματοφύλακα σου ότι θα το τελειώσει αυτό. Κοιτώντα λοιπόν τα μάτ και με εξαίρεση το 3-0 με τη Southampton, που δεν το λογαριάζω εγώ. Γιατί ήταν δεν ήταν και πριν από. Goal, η Southampton δεν μα έβαλε. Δεν μα έβαλε. έβαλε, όχι. Ε, επειδή είναι το. Α, είχε πέναλτι, χαμένο. 14 Σεπτεμβρίου ναι, 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 είναι το μάτ αυτό. δηλαδή είναι και αρκετά πίσω πλέον. Έχουμε 7 Οκτώβρη τώρα που ε, μιλάμε. Είχε πέναλτι χαμένο στο 0-0. Έχει βελτιωθεί ε, αφενό από τότε η Southampton σε πολλά κομμάτια yeah. του παιχνιδιού. Ε, δεν... Και την άλλη νίκη με τη FULAM βλέπω, το 1-0 στην Πρεμιέρα. Ναι. Ούτε και εκεί ήταν καλή ομάδα. Δηλαδή. Hey, άξιζε να νικήσει. Άξιζε, άξιζε να νικήσει, 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 αλλά δεν ήταν καλή ομάδα. Δηλαδή. Γιατί εγώ άκουγα πράγματα τα οποία ήταν υπέρμετρα okay. αισιόδοξα. Και... Άξιζε να νικήσει. Οκ, okay. okay. απλά αυτό. Δεν νίκησε άδικα. Δεν μου έχει δείξει ρε, ρε παιδί μου ένα, ένα μάτ να δω ένα μάτ που να πω, πω από το 20 άλεπτο κάναμε ρε φίλε. Ενώ πέρσι συνέβαινε αυτό κάποιε φορέ. Να σκεφτώ. Τουλάχιστον στην επίθεση. Καλό μάτ φέτο. Το 20 λεπτό με την Πόρτο στην αρχή είναι καλό. Okay. Που γίνεται 0-2. Όχι για το πρωτάθλημα. Και μετά λέω, είναι ναι. Λες και. Ναι, ναι, ναι μετά εξαφανίστηκαν. Διακόπτη. Ναι. Ε, όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Α, βέβαια, α, με την Crystal Palace το πρώτο ημίχρονο. Είναι εξαιρετικό. Α, μπράβο, ναι. Είναι Αυτό εξαιρετικό. είναι το καλύτερο, είναι, το είναι καλύτερο, καλύτερο είναι μίχρονο, φέτος. ημίχρονο του φέτο. Ακριβώ. Είναι το καλύτερο διάστημα τη Αντί να είναι χρονιά... 0-3, το μάτζ λέγει 0-0. Ω τώρα. Και ε... είναι η αιστεία Δηλαδή, υπάρχουν και πράγματα που, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο έτσι. Η ομάδα είναι πρώτη σε δοκάρια στο πρωτάθλημα. Έχει έξι. Είναι, δε... είναι τρίτη σε χαμένε μεγάλε ευκαιρίε. 17. Είναι πρώτη σε τάκλιν που δείχνει διάθεση στην άμυνα ναι, ναι, ναι. αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Αλλά... Πρέπει να είναι και πολύ ψηλά σε κάρτε η United. Σε κίτρινε κάρτε αν ο ναι, δεν κάνω λάθο. Πρέπει να είναι πάρα έχω. πολύ ψηλά. Θα το... ε... Αλλά δεν μπορεί. Δηλαδή... Είναι... δηλαδή με την Brighton για παράδειγμα. Είναι 1-1 το match. Ήθελα να, γένουν, να για αυτό. Γένουν σε καινή αιστεία yeah. ο Γκαρνάτσο με το Ζέρξι. Και ο Γκαρνάτσο πετυχαίνει το Ζέρξι πάνω στη γραμμή και τον κόλλει offside. <laughs> τι να κάνει ο Τενχάκη εκεί, Δηλαδή, τι να του πει, Μην πετύχει τον άλλον που είναι offside. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι μπορεί να κάνει. Με την Κρίσταλ Palace είναι καινή αιστεία, ο Φερνάνδε τη στέλνει στο δοκάρι. Τι μπορεί να του πει εκεί. Μπορεί να του πει ρε, Μεγάλε, τι κάνει εκεί. Να σου πω, εκεί είναι τα δικτυακή στλ. Λοιπόν είναι και κίτρινες... μερικά πράγματα που. Έχει 24 κίτρινε κάρτε η ομάδα. Δεύτερη στο πρωτάθλημα πίσω απ' από δεύτερη. την Τζέλση που έχει 27. Ε, ναι, Είδε. Είναι και πολλέ οι κάρτε. Ναι. Είναι και πολλέ οι κάρτε. Δεν μπορεί να πει ότι. Απλά δεν έχουν καμία συνοχή. Όταν ξαφνικά βλέπει τώρα. Ε, το έγραφαν σήμερα για. Δεν ξέρω αν το έγραφε κάποιο για πλάκα. Εμένα όσο περνάει ο καιρό μου φαίνεται και η πραγματικότητα. Ότι η καλύτερη μεταγραφή με όσα λεφτά έχει ξοδέψει ο. Ο Έρικ Hag, η καλύτερη μεταγραφή του, τη πλήρωσε, τι, τι πήρε, έτσι. Είναι ο Εύαν. Ο Εύαν είναι. Ναι. Που δεν έχει δώσει τίποτα. Και είναι αξιόπρεπε. Θα του βγήκε και MVP νομίζω με την Αστροφή. Ακριβώ, ακριβώ. Και είναι ντροπή να βγει MVP. Είναι ντροπή, ντροπή. είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Ναι, κάνει... Όλοι οι υπόλοιποι θα έπρεπε να πάνε στα πολιτεία να πούνε συγγνώμη στον Εύαν και να, να βγουν να παίξουν μπάλα. Δεν γίνεται έτσι δηλαδή. Αυτό είναι ντροπή. Δεν ξέρω. Ε, κοίταξε. Oh. Ε... κάτσε πιο λίγο νερό γιατί. Φουντώσει. Συνέχισε. Ε, υπάρχει μια γενική αλήθεια στο ποδόσφαιρο που λέει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο που λέει ότι δεν μπορείς να διώξεις 25 άτομα και να κρατήσεις έναν. Εγώ θα σου λέγα ότι αν αυτός μη είχε πείσει ότι πάει να παίξει κάτι και δεν τον εξυπηρετούν το υλικό που έχει για να το παίξει, το δέχομαι. Αλλά εμένα ναι. δεν με έχει πείσει ούτε αυτός ναι, εγώ σε ότι αυτό... ότι θέλει να παίξει κάτι. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά σε αυτό έχει ένα άλλο πρόβλημα ο Τεχάκ. Ναι. ναι. Ότι για παράδειγμα ο Μαγκουάιρ νομίζω παίρνει 300.000 λίρες την εβδομάδα. Καλά, όταν αυτό... έρχεται η West Ham ναι. Εσύ έχει συμφωνήσει με τη West Ham, ok. Να. Η West Ham του λέει σου δίνω 80.000 λίρε την εβδομάδα. Ο Μαγκουάιρ δεν θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει από τα 300 στο πλάνο. Μένει αναγκαστικά φύγει. γιατί αυτή η ομάδα στο παρελθόν έχει δώσει χρήματα σε παίκτε που δεν θα τα βρουν αλλού. Γιατί είναι okay. έμεινε 9 χρόνια ο Μαρσιάλ στη United. Προφανώ πέλε... ναι. και, δεν θα φύγει. Ναι. Και δεν θα φύγει. Ο Anthony τώρα, αν δεν τελειώσει το συμβόλαιο, δεν θα φύγει. Δεν είναι χαζό να φύγει. Δεν θα του δώσει κανεί αυτά τα λεφτά που παίρνει είναι και αυτό πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να θε να ξεφορτωθεί παίκτε και κάθεσαι και ξεφορτώνεσαι τον Μακτόμινε, που οκ, okay, δεν είναι για να παίζει βασικό στο παιδί, αλλά από τον πάγκο μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ, όπω έκανε πέρσι. Διώνει τον Μακτόμινε γιατί σύμφωνα με, το, με του κανονισμού του PSR, αν διώξει παίκτη από την Ακαδημία και εισπράξει χρήματα, είναι καλύτερα για σένα τα πράγματα. Όπω κάνει η Chelsea που διώχνει όλου του παίκτε των Ακαδημιών και φέρνει ξένου. Βοηθάει το PSR, δεν θα τιμωρηθεί. Γι' αυτό έφυγε ο McTominay. Αλλά χάνει έναν παίκτη που έχει διάθεση, θέλει να παίζει, γουστάρει να παίζει για την ομάδα και κρατά άλλου που δεν φεύγουν απλά επειδή παίρνουν πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ποιο μπορεί να κρατήσει και να αξιοποιήσει από αυτού που έχει και από εκεί και πέρα να αλλάξει κάποιου και να γίνει αυτό που μπορεί τέλο πάντων να γίνει για να είσαι ανταγωνιστικό. Εγώ, εγώ εκεί καταλήγω και εκεί θέλω να, να εστιάσω. Δηλαδή, οκ... Okay. Ε... Είχε δύο καλού παίκτε στην άμυνα. Τώρα. Και, όμως, ναι. και ο Μασραουβί και, βρεθήσουν... και ο Ντελίχτ είναι δύο παίκτε που θα βοηθήσουν. Και ο Γιώργο. Όταν ναι, γυρίσει. Όταν γυρίσει. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο χτυπάει και... στο πρώτο παιχνίδι. Ακριβώ. Και μένει έξι μήνε έξω και αναγκάζεσαι να πάρει το Ντελίχτ. Έχει αφήσει μια ομάδα η οποία εκτό από τον Μέινου εξάρι, εξάρι δεν έχει. Ούτε το Μέινου είναι εξάριε για μένα. Συγγνώμη. Τέλο ε? πάντων, με αυτό λέω εξάριε, ε? 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 δεν, ε? δεν έχει. Παίζει αυτό το ρόλο ο Μέινου. Ο Έριξεν δεν μπορεί. Δηλαδή δεν είναι έξι το παιδί. Ο ο Κασεμίρο δεν, δεν μπορεί να είναι δεν μπορεί. έξι τώρα, μπορεί δεν να, μεχα... να ήταν πριν από πέντε χρόνια. Όταν διώχνει παίχτη Ρεάλ Μαδρίτης λένε. πάει να πει ότι ο παίχτη. δεν μπορεί άλλο. δεν είναι για να. αυτό το επίπεδο. Ε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάνει μια μεταγραφή του Άντωνη όπω την έκανε, δεν σου βγήκε ποτέ. Ε, ε. Δεν μπορεί να τον διώξει τώρα. Οκ, okay. όχι. όχι τώρα. Αλλά ακόμα. Δεν θα τον πάρει και κανεί. Δεν θα μα... φύγει έτσι κι αλλιώ με τα λεφτά μα που Μα δεν είναι προσωπικό το θέμα εδώ πέρα. Ναι. Όταν μιλάμε για μια ομάδα που έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, δεν είναι θέμα ταλέντου. Όχι. Είναι θέμα του πώ επιτίθεσε. Ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι θέμα προπονητήτα. Εννοείται ότι υπάρχουν και αυτέ τι στιγμέ. Πάνω στη γραμμή ο άλλο βρίσκει το ζήρξεϊ. Ο άλλο δο, έχει δοκάει με άδειο τέρμα. Θα είχε, δεν θα είχε πέντε, θα είχε οχτώ γκολ. Ναι, αλλά. Σκέψτε ότι αυτά τα δύο μάτια για παράδειγμα είναι πέντε παραπάνω βαθμοί. Είναι βαθμοί. Δε, μα είδε, δεν Σκέψου μιλάω για την πρεμιέρα με τη φούλα, με εγώ σου λέω. Εγώ δεν είναι μιλάω για την πρεμιέρα. Είναι ένα γιατί τη βαθμολογία. το μάτ και στι καθυστερήσει είναι σε κενή αιστεία ο Καρνάτσο. Ναι, ναι, ναι. Μπαλά την, εγώ... την έστειλε 40, 40 μέτρα. Σύμφωνοι, εγώ δεν μιλάω για τη βαθμολογία τώρα. Εγώ μιλάω για την εικόνα. Ε ναι, όχι, δεν είναι. Απλά θα είχε μία παραπάνω ηρεμία. Άξ, okay. Θα είχε λίγη περισσότερη αυτοβίθηση η ομάδα. Γιατί όχι απλά δεν κερδίζει την Brighton, χάνει με εκείνη την τελευταία φάση το 95 με το στημένο. Να στο που πω, που πω έχουν διαφορε... όλοι σε μία πλευρά και είναι ένα στο δεύτερο δοκάρι μόνο του. Να και το χάνει το παιχνίδι δηλαδή, ενώ είσαι καλύτερο. Να στο πω διαφορετικά στη γενική εικόνα, γιατί εντάξει, μιλάμε για το United τώρα, αλλά εδώ μιλάμε και για ένα πρωτάθλημα που είναι συγκεκριμένε ομάδε που παίζουν σε αυτό. Για να το βάλω στο ίδιο πρωτάθλημα ω βάση και να μην λέμε παραδείγματα παλού. Για παράδειγμα, ε, βλέπει τον Μάρκο Σίλβα. Καταλαβαίνει θέλει να παίξει. Οι μεταγραφέ ναι. του είναι για αυτό που θέλει να παίξει. Ναι. Χάνει πολύ σημαντικού παίχτε, παίρνει άλλου, του βάζει κατευθείαν και παίζει αυτό το πράγμα που θέλει να παίξει. Βλέπει τον Uno Ισπύριτο Σάντο, που πέρσι η Φόρεστ είχε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή ναι. την μπάλα να την κρατήσει. Ναι, όχι, όχι. Μεγάλο ναι. παιδεμό. Και βλέπει ξαφνικά μετά από την προετοιμασία, έχει κάνει εννοείται πάλι μεταγραφέ, αλλά πήρε παίχτε που εξυπηρετούν αυτό που θέλει να παίξει. Παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή ναι, πήγε χθε στο Stafford Bridge, ναι, Ποιο είναι. Περίμενε, έχει πάει στο Στάφορντ Μπρίτζ απέναντι σε μια ομάδα που βάζει 3-4-2-3-4-2-3-4 και έχει φάει τρει φάσει σε 90 λεπτά. Α, και ταυτόχρονα. Φτώχνα... ναι, την και έχει κρατήσει και την μπάλα. Έχει κάνει. Ναι, δηλαδή ναι. και την μπάλα κρατάει και ψηλά ανεβαίνει και πίσω μπορεί να παίζει. Έχει ρε παιδί μου ένα ρεπερτόριο συγκεκριμένο με βάση το ταλέντο που έχει η ομάδα να παίξει με βάση αυτό το ταλέντο ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ε, με βάση αυτό το ταλέντο, όποιο έχει United, Εμένα μου δείχνει ο, ο Τεν ότι δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν, ναι. δεν το έχει αξιοποιήσει ούτε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αν, το, αν το ρωτήσει δεν θα σου πει ποια είναι η καλύτερη εντεκάδο του. Δεν την ξέρει. Δεν την ξέρει. Ναι. Άρα εκεί καταλήγουμε... Απλά είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο ο προπονητής. Ε, δηλαδή, ε, συμφωνώ μαζί σου α, εγώ. Επειδή απλά... γράφουν ότι έρθει ο Φανίσταλροι εγώ αυτό πιστεύω ότι για αυτό το πήραν η... έτσι κι αλλιώ. Ναι, η επόμενη. Οπότε αν χρειαστεί να φύγει ο Τεχάκ, να υπάρχει κάποιο εκεί και βλέπουμε. Αν ο Φανίστερ κάνει 5 νίκε σε 6 μάτ, εγώ πιστεύω ότι θα του δώσουν τριετέ. Και θα συμβεί το ίδιο. Πάλι τα ίδια, ένα χρόνο πολύ καλή. Μπορεί να βγούμε και στην τετράδα κάποια στιγμή με θαύμα. Και ξαφνικά μετά θα αρχίσουν πάλι τα ίδια. Γιατί δεν δε μου δίνει την αίσθηση ούτε ο Φανίστερος ότι είναι προπονητή για αυτό το επίπεδο ακόμα. Μακάρι να είναι. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά δεν είναι. Έτσι κι άλλως. Εγώ απλά θέλω να θυμίσω σε όλου ότι πρέπει να ξέρει και τι προπονητή παίρνει. Ο Τεν Χάγκ στην καλύτερη του χρονιά με τον Άγιαξ έφτασε στα ημιτελικά του Champions League. Πώ αποκλείστηκε, κέρδιζε 2-0 στο 85 την τότερα, να... Έφαγε 3 γκολ και αποκλείστηκε. Μέχρι τι καθυστερήσει. Δεν πήγε καν παράταση εκείνο το παιχνίδι. 2-3, 3 γκολ ο Λούκα Μόουρα και αποχώρησε. Είναι 2-0 το μάτσα, έχει κλειδώσει την πρόκριση στον τελικό του Champions League και συνεχίζει και παίζει. Και χάνει 2-3. Δεν νομίζω ότι βλέπω κάτι διαφορετικό στη United. Δεν νομίζω. Δεν, υπ δεν υπάρχουν βάσει αμυντικά. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Τενχάγκα το καλοκαίρι θα έλεγα παιδιά, να έχουμε το νου μα να μην τρώμε γκολ, να είμαστε προσεκτικοί και σιγά σιγά θα βρούμε τι θα κάνουμε στην επίθεση. Δεν γίνεται ούτε αυτό. Ούτε αυτό γίνεται. Ναι, δεν γίνεται ούτε έχει αυτό. βελτιωθεί μεν η άμυνα, αλλά όχι... ναι, σε άλλο επίπεδο. Σε σχέση είναι σχέση, με, το πιο πιο προ... ψηλά η άμυνα, ναι. σε σχέση όχι. με τα περσινά δεν έχει καμία σχέση τώρα. Ήταν... Πέρσι ήταν παραλογισμό αυτό. Για που μένα συνέβαινε. είναι η καλύτερη ομάδα φέτο. Αλλά... Ναι. Εντάξει, οκ, okay, έχει τι ατυχίε, έχει, έχει, αλλά και πάλι περίμενε να δει κάτι συγκεκριμένο, διαφορετικό. Ε, Ω προ τον τρόπο που, που, παίζει η ομάδα όταν έχει, έχει, την μπάλα. Στυλ, ναι, έχει χαρακτήρα. Δεν έχει τίποτα. Και έχει και ένα πολύ κακό αυτή η ομάδα είναι το... με το που πάει κάτι στραβά, τα κεφάλια είναι κάτω. Δηλαδή, αν είναι 3-0 το μάτς και γίνει 3-1 από μια στραβοκλωτσιά, μπορεί να γίνει 3-3 σε 5 λεπτά. Να, ναι, ναι. Γιατί είναι ξαφνικά ένα διακόπτη ότι καταστραφήκαμε. Αυτό είναι ξέρεις, κάτι που Εντάξει. το έχει και να μου. Και το εξυπηρετεί και ο Ποστέκογλου. Απλά η τότε Επειδή είναι ωραία ομάδα στο μάτι. Είναι ωραία στο μάτι, ναι. Ναι, αλλά και αυτή από 2-0-3-2 χάνει. Παίζει κάτι όμω. Παίζει κάτι. Σύμφωνο. Ξέρει τι κάνει. Εσύ πιστεύει ότι αν ήταν στη United ο Ποστέκογλου και τα είχαν τα μάτσα από 2-0-2-2, από 2-0-3-2 και τέτοια, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη γκρίνια από ότι. Φυσικά. Άλλο είναι τότε να μάλλον είναι η United. Νομίζω ότι ο περισσότερο κόσμο όταν βλέπει τη United να ταλαιπωρείται, χαίρεται. Καλά, αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια που όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, την έβλεπαν να παίρνει τρόπεα συνέχεια, νομίζω ότι. δικαιολογημένα. Τι, ναι, έχει πολλού. Όταν πολλούς δεν πάει καλά, ναι. Που τη λατρεύουν και πολλού που τη μισούν. Ναι, έτσι. Ναι. έτσι λειτουργεί πάντα. Δεν είναι ναι, μόνο, ναι, ναι, μόνο. Δεν ναι, είναι κάτι περίεργο Απλά ε, ε, για εμένα, παραλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο προπονητή. Για μένα το πρόβλημα έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, που δεν τον έδιωξαν ή δεν τον κράτησαν αμέσω. Δηλαδή, μέχρι και τώρα, ε, χθε έγραφαν ότι γίνονται συζητήσει με προπονητή. Με ποιον προπονητή όμω. Ελαντέ, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα. Ε, γράψανε ότι προτάθηκε ο Αλέγκρι. Έτσι. Ε, ε, εμφανίστηκε το όνομα του Τούχελ πάλι που είχαν συζητήσει και το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να τα αφήνει αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αφενό, αφετέρου. Είναι τον δικαιω... Αλέγκρι είναι το καταλαβαίνω. Για την ομάδα. Από τον είναι... Τούχελ, τι προσπάθει να πάρει όμω. Δηλαδή. Δεν μου φαίνεται α... καμία σοβαρή βελτίωση ο Τούχελ. Και α έχει πάρει τσάμπες λίγο στην καριέρα του. Όχι, εμένα δεν μου φαίνεται καμία βελτίωση ναι, ναι, ναι. με τον ναι, Τούχελ. Πραγματικά πώς, θα προτιμούσα ε... τον Ποτσετίνο. Πραγματικά. Ναι, το από ναι, ναι. ε, τον Τούχελ και εγώ. Τον Αλέγκρι. Τον, τον Αλέγκρι πάνω από όλου αυτού που συζητάμε. Επίση. Δεν, δεν, θα μου κάνει καμία εντύπωση ότι θα του κάνω εγώ κουμάντο αν θα πάρουν, πάρουν το βοηθό του Τενχάγ να τον κάνουν Ευρωποντή. Πραγμα... Μαζί του είμαι, μια προσωπικότητα. είναι, πραγματικά είναι, εγώ πραγματικά είναι. δεν είμαι άνθρωπο που με ενδιαφέρει προσωπικά. Είναι, είναι, τι αρέσει το ποδόσφαιρο στον καθένα, έτσι. Εμένα, αν μου πει θα κερδίσω 38 μάτς 1-0 με το ζόρι κατά λάθο, θα το δεχτώ. Γιατί το πρωτάθλημα θα το πάρω. Δεν με νοιάζει η ομάδα μου να κερδίζει 4-0. Μα My κατά παραδοχή. Είναι ευχή. Είναι και αποδεκτό και ωραίο να παίζει η ομάδα ποδόσφαιρα να κερδίζει 4-0 όλο τον κόσμο ε, και να παίζει μπαλάρα κτλ. Εμένα δεν με ενοχλεί να παίζω 1-0 και να κερδίζω. Καθόλου. Εμένα ξέρει τι μου αρέσει. Και 30 μάτς να κερδίζει 1-0 είναι πολύ πιθανό να πάρει το πρωτάθλημα. Εμένα μου αρέσει αυτό ο τύπο που λέγεται Αρτέτα, ο οποίο ναι, όταν ναι. την παίρνει την Arsenal, παίζει μπαλάρα, κάνει 35 τελικέ. Α είναι τρει στην αιστεία, αλλά παίζει αυτό το αγέροχο ποδόσφαιρο το επιθετικό του τύπου Βενγκέρ και αλλά όταν δει ότι ε, πρέπει να μαζευτούμε, να κλείσουμε χώρους, να να να, όπω π.χ. με τη City, θα το κάνει. Δεν θα κολλώσει να πει εμένα η φιλοσοφία μου είναι άλλη και πάω να κάνω αυτό που. Ναι, ναι, ναι. Εμένα αυτό το πράγμα, το να είσαι δηλαδή να έχει ελιγμό και ανοιχτό μυαλό στο πώς θα αντιμετωπίσει με σεβασμό των άλλων για να κερδίσεις και με μισό μηδέν με στραβοκλωτσιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, βέβαια, αυτό δεν που. Βέβαια, κα... δεν κάτι ο Αρτέτα. Όχι, δεν έχει κερδίσει κάτι, αλλά πρόσεξε απέναντί τη. Έχει την κορυφαία ομάδα κατά κοινή ναι. παραδοχή ναι, ναι, ναι. των τελευταίων πάρα πολλών χρόνων στη... στον κόσμο. Μια ομάδα που έχει ο τρόπο που παίζει είναι ναι, μοναδικό. Αν ακούσει το Σάκα τώρα και λέει Σεπτέμβρη μήνα ίσω είναι η χρονιά που θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μην το λε βράδυ. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι. Το λέει ο Σάκα. Ναι, Δεν χρειάζεται ναι, να το λε. Δεν χρειάζεται δε, να το λε. ποιον δε, έχει απέναντί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν Γιατί όταν το είπε, δεν ήξερε ότι θα χτυπήσει και ο Τώρα θα μπορούσα να το πει πιο άνετα, ας πούμε, αλλά και πάλι δεν χρειάζεται. Φτάσει στο τέλος και να είσαι πρώτος και το συζητάμε. Λοιπόν, αυτά. αυτά. Είπαμε τον πόνο μα. Βάι, βάι. Ευχαριστούμε Φθέως για την φορά. παρέα. Ναι, να είστε καλά. Και glory, glory, man united. Forever, forever, αυτά. Ήταν τα podcast του Nova Sports.